Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι για δεύτερη φορά μια γυναίκα που κέρδισε πάρα πολύ θετικά σχόλια στην έναρξη του σόου μας. Με τα εύστοχα σχόλιά της και την εντυπωσιακή εμφάνισή της, σας μην το κρύβουμε. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας θα είναι και απόψε η ψυχολόγος Δήμητρα Ζάφυρα. Έλα, Δήμητρα μου! Και αγκώνα, και αγκώνα, και αγκώνα, και αγκώνα. Κύριε μου. Παρακαλώ. Δήμητρα μου, το ξέρεις. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ξέρεις, αν μη τι άλλο, πόσο χαίρομαι που σε έχουμε και απόψε μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Μου λείψατε λίγο, έχω να σας πω. Αυτό και είναι πολύ και καλό. Μεγάλη μου χαρά που συνειδητοποιώ ότι δεν είναι μόνο Big Brother παιχνιδιάρης. Εσείς είστε χειρότεροι. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε. Παλιά μας τέχνη. Δεν τρέπεστε λίγο, με μπερδέψατε. Είναι μεγάλη μου χαρά. Όταν έχεις εδώ το δάσκαλο της τηλεόρασης και σου δίνει συμβουλές πριν. Όχι, δάσκαλο στο παιχνίδι. Παιχνιδιάρης είπε, δεν είπε τηλεόραση. Μας είπε όμως ότι είμαστε χαροποί και αλέγκροι. Εν γέννη. Και λέω ότι αυτό έπρεπε να πάρω από σένα λίγη δύναμη και λίγη ενέργεια. Παιχνιδιάρης το είπε με άλλη έννοια, με ερωτική έννοια. Χαρούλη. Δεν ξέρω. Σε παντρεμένο σπρώσεις. Αυτό δεν μπορώ να επέμβω, είναι η γυναίκα μου εδώ. Κύριε, δεν συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, Δήμητρα, υποθέτω έχεις παρακολουθήσει όλη την εβδομάδα την εκπομπή, σωστά? Βέβαια. Πες μας τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Μεγαλύτερη εντύπωση. Εσύ. Διάφορα πράγματα παρατήρησα. Γελάω με το γεγονός ότι ο καθένας έχει μπει σαν να εκπροσωπεί ένα ρόλο, μια περσόνα, ένα κομμάτι της κοινωνίας και ακόμα είναι εγκλωβισμένοι σε αυτό το πράγμα και ο καθένας πασάρει το κομμάτι του, ας πούμε, σαν... Θα το βρω ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν γδυθούν από αυτούς τους ρόλους, που θα γδυθούν όταν πραγματικά γνωριστούν μεταξύ τους, όταν πραγματικά ανακατευτούν μεταξύ τους τα πρόσωπα και εκεί θα είναι ακόμα πιο ελεύθερο. Ίσως είναι και πολύ νωρίς να ξεδιπλώσουν όλες τις πτυχές. Γι' αυτό και σίγουρα θα ήθελα να κάπου είμαι... στο μυαλό υποβόσκει η στρατηγική. Δεν μπορεί με το καλημέρα κάποιος να δείξει τον πραγματικό του Μα αυτό. Μα γι' αυτό υποστηρίζει την περσόνα του ο καθένας, γιατί ξέρει ότι έχει μπει υποστηρίζοντας κάτι από την αρχή και προσπαθεί να είναι σύντονος με αυτό. Θέλω να δω την πιο ελεύθερη τους μορφή. Αντρέ μου, συμφωνείς? Ναι, σύμφωνα. Απλά είπες έχουν μπει, έχουν στρατηγική. Πάντα θα έχουν στρατηγική. Πάντα. Παιχνίδι είναι. Χρειάζεται πάντα θα έχουν στρατηγική. Απλά αυτό που έχουν μέσα τους θα βγει πιο εύκολα, ενώ τώρα είναι συγκρατημένοι. Για τους διδύμους δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όσοι από αυτούς, οι δίδυμοι ξεχωριστά, θα αναπτύξουν ξεχωριστές σχέσεις με τα παιδιά. Ας βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μην προτρέχουμε.